Το μεγάλο πρόβλημα που εντάξει, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι ντόπιοι, είτε είναι οποιοδήποτε, είναι τα πάρκινγκ προφανώς. Και το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η ας πούμε ανάπτυξη της πόλης, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί καμία απολύτως λύση. Δηλαδή θα φύγουνε μεν, αρχίζουμε, χτίζουμε εκεί, θα γίνει αυτό το ανοιχτό μολ, τέλος πάντων, με όλα αυτά που θα γίνουν. Αλλά πρωτίστως δεν έχει βρεθεί καμία λύση για το πού θα πάνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα των κατοίκων, έτσι. Δεν μιλάω για των τουριστών κτλ. Εμάς προφανώς μας νοιάζει και το κομμάτι των τουριστών, γιατί αν δεν μπορούν να έρχονται στην πόλη, τότε θα τους χάσουμε και από πελάτες. Εσείς από τους πελάτες σας πράξατε φέτος, δηλαδή, το πρόβλημα και του πάρκινγκ? Όλοι τα ακούμε. Ναι. Όλοι τα ακούμε. Ανεξαιρέτως. Δηλαδή, όλοι αναρωτιούνται πού παρκάρετε εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτό είναι το φλέγον ζήτημα, ας πούμε. Ένα θέμα είναι το πάρκινγκ στην πόλη αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω είναι και. Δεν το θέτω μόνο για το τουριστικό κομμάτι. Το θέτω και σαν ντόπιο πληθυσμό. Δηλαδή, ζούμε όλοι σε αυτή την πόλη. Και έχει γίνει η ζωή δύσκολη ολονών. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κόσμο αυτό τον καιρό. Δηλαδή, έχουν σταματήσει πτήσεις. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε μέχρι τις 15 του μήνα, αν όχι για όλο το μήνα, να μην γίνομαι υπερβολική, είτε ακτοπλοϊκά είμαστε μειωμένοι, γιατί έχει φύγει, είναι μόνο μία γραμμή, επομένως ακτοπλοϊκώς είμαστε ρηγμένοι, σαν να λέμε, είτε και με τις πτήσεις και αεροπορικώς, το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, ο Νοέμβρης δεν έχει επισκεψιμότητα. Κάντε όμως μια αποτίμηση γενική για φέτος σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Πώς ήταν η χρονιά? Η χρονιά νομίζω ότι ήταν. Οι περισσότεροι συνάδελφοι θα πούνε ότι ήταν πεσμένοι. Λίγο πεσμένοι. Καλά, πέρυσι είναι μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη. Γιατί έχουν υπάρξει δύο χρονιές COVID. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί πραγματικά. Δηλαδή θέλει πολύ να ταξιδέψει. Επομένως, νομίζω ότι μιλάμε για μια χρονιά σταθμό εν μέρη. Οπότε, μάλλον δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε πια με αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι, το feedback που έχω είναι ότι είναι λίγο κάτω αυτό. Εγώ μιλάω για τα καταστήματα, έτσι. Okay. Δεν ξέρω για τα ξενοδοχεία, δεν ξέρω. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το κουβεντιάσουμε. Το έχετε αποδώσει κάπου? Το έχουμε αποδώσει. Μάλλον θα πω ότι είναι γενικότερα τα μεγαλύτερα τα προβλήματα. Δηλαδή, μάλλον είναι το οικονομικό ένας από τους λόγους. Είναι μια τουριστική περίοδο πολύ ιδιαίτερη. Ξεκίνησε πολύ μουδιασμένα. Οι πρώτοι μήνες ήταν πάρα πολύ νοχελικοί, με μικρές αφίξεις. Το τετράμινο από Ιούνιο, 10 Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ήταν πολύ δυναμικό. Υπάρχει μια μικρή αύξηση όσον αφορά τις αφίξεις, αλλά την κάνουν περίεργη κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Υπήρχαμε μείωση των διανεκτερεύσεων. Υπήρχε λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα, γιατί η κρίση που επικρατεί στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα με την ακρίβεια ανάγκασε τους επισκέπτες να περιορίσουν τα περιττά έξοδα και να επιλέξουν προγραμματισμένα και προϋπολογισμένα κόστη. Γι' αυτό επιλέξαν και τα μεγάλα ξενοδοχεία. Με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα που είχαν για αγορές και για επιπλέον υπηρεσίες δεν συνέβη και στον βαθμό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ λυπηρό ότι για μας η σεζόν στην ουσία έληξε όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια όσο ασχολούμαι με τον τουρισμό αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό θα συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια, γιατί οι μεγάλοι παίκτες στον τουρισμό δεν θέλει να γίνει παίκτες της τουριστικής περίοδου. Οι μεταφορές, η πύληση εισόδου ελέγχονται από μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές λογικές και συμφέροντα που δεν επιτρέπουν στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αν κοιτάξουμε δίπλα μας, στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άπειρες πτήσεις με πολλούς προορισμούς. Η εξάρτηση από τις λεγόμενες εταιρείες low cost σε όλες αυτές τις χώρες είναι γύρω στο 60-70%, ενώ εδώ είναι μόνο 35%. Όσο αφορά τα ενοικιαστικά αυτοκίνητα, επειδή υπήρχε υπερπροσφορά, λόγω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι συσταγωγικά θεώρησαν ότι είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση, ανοίξαν επιχείρησεις ενοικιαστικών αυτοκινήτων, συν τα παράνομα, συν τις μάντρες,
δημιούργησαν μια υπερπροσφορά με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τιμές σε συνδυασμό ότι η αύξηση της τιμής του αυτοκινήτου είναι κατά 60% ακριβότερη από τα προηγούμενα χρόνια, συν τα αυτοκίνητα με οδηγό, συν τα παράνομες εκδρομές, συμπίεσαν πάρα πολύ και τις τιμές αλλά και τις ημέρες συνοικίες για τα αυτοκίνητά μας. Για μας θεωρείται μια χρονιά το οποίο είναι περίπου 10% όσον αφορά το τζίρο, αλλά κατά 50% αυξημένα τα έξοδα λόγω των αυξήσεων που προανέφερα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παλιά πόλη είναι η μη ύπαρξη δημόσιας τουαλέτας από το σημείο του πάρκινγκ μέχρι το λιμάνι κάτω, και μιλάμε για κατά κύριο λόγο ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι υποχρεώνονται να κάνουν 1.000-1.200 μέτρα για να κατέβουν στο λιμάνι για να βρουν δημόσια τουαλέτα. Ενώ το θέμα θα έχει λυθεί πολύ εύκολα με δύο κοντέινερ τουαλέτες, ένα στα νέα καταστήματα και ένα στην αγορά, να συνδεθεί με το αποθηκευτικό και να μην υπάρχει πρόβλημα. Ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συντήρηση στο πλακόστρωτο γενικά στην παλιά πόλη. Η παλιά πόλη αυτή τη στιγμή, αν την περπατήσετε και δείτε πώς είναι το πλακόστρωτο κάτω σε πάρα πολλά σημεία, είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα συνεργείο από το Δήμο, το οποίο να αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά. Και ένα ακόμα σημείο το οποίο χρειάζεται ίσως να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο είναι ο φωτισμός, έτσι ώστε η πόλη μας να φαίνεται λίγο πιο φωτεινή και να μπορεί να ελέγχεται και καλύτερα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, προχθές κάποια σημεία της παλιάς πόλης ήταν σκοτεινά. Αυτό δεν επιτρέπεται τώρα, αν θες να λες σε τουριστικός προορισμός, να μην έχεις φωτισμό κατάλληλο για να μπορεί να περπατήσει ο άλλος άνετα το βράδυ. Η δημοτική αγορά θα καθυστερήσει, παιδιά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αντιδράσεις οι νεότερων με τη Βυζαντινών αρχαιοτήτων για το αν θα πρέπει να υπερυψωθεί ή δεν θα πρέπει να υπερυψωθεί. Έχουν περάσει 9 μήνες από τότε που κατέβηκε η Υπουργός Πολιτισμού. Το θέμα είναι ακόμα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και δεν έχει πάρει ούτε τη θετική γνωμοδότηση ούτε από το ΚΑΣ, ούτε από τη νεότερων αρχαιοτήτων. Η εταιρεία έχει αλλάξει διοκτήτη, η αγορά θα καθυστερήσει δυστυχώς πολύ. Δίχτυα δεν έχουν περαστεί που θα μπορούσαν να έχουν περαστεί κάποια υπόγεια δίχτυα. Είμαστε γενικά γύρω στο 10 με 15% ενός έργου που έπρεπε να παραδίδεται μετά από 4 μήνες από τώρα. Στην Ελλάδα ζούμε με πολιτικές παρεμβάσεις, όλα λύνονται. Οι προσδοκίες των συναδέλφων και γενικότερα της τοπικής οικονομίας ήταν αρκετά υψηλές. Με το ξεκίνημα όμως τη σεζόν αυτό δεν φάνηκε και πραγματικά ξανακαταλαβαίνετε ότι δημιούργησε μια ανησυχία. Στην πορεία της σεζόν ήρθε κόσμος, η αγορά κινήθηκε. Επειδή όμως μιλάμε πλέον για διαφορετικά δεδομένα. Πέρυσι ήταν ένας κόσμος ο οποίος είχε 2 χρόνια να βγει, είχε συσσωρεύσει χρήμα, ήταν διαφορετικό κομμάτι, ήταν πολύ ελεύθερος τουρισμός. Καταλαβαίνετε ότι κινήθηκε περισσότερο χρήμα στην αγορά. Φέτος είχαμε κάτι διαφορετικό. Ναι, μεν ήρθε κόσμος, ήταν πολύ πιο μαζεμένος και είχαμε και ένα μεγαλύτερο κομμάτι, το all inclusive, το οποίο άφησε πολύ λιγότερα χρήματα στην αγορά. Αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα λιγότερα χρήματα στην κοινωνία των Χανίων και στην τοπική αγορά. Σίγουρα όμως δεν ήταν μια κακή χρονιά. Ήταν μια χρονιά η οποία κινήθηκε η αγορά, απλώς δεν ήταν των προσδοκιών μας. Πρέπει εδώ φυσικά να προσθέσουμε ότι είχαμε φέτο μια μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενέργειας, πρώτων υλών, προϊόντων. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι περιόρισε πάρα πολύ το αποθεματικό που έμεινε σε κάθε επιχείρηση. Σε γενικές γραμμές, δεν ήταν μια κακή χρονιά, θα πούμε. Ήταν μια χρονιά η οποία κάτι παρέμεινε εδώ πέρα. Θα πρέπει να δούμε τα λάθη που γίνανε, θα πρέπει να δούμε τι αρνητικό πήγε, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην περίπτωση χρονιά. Τα Χανιά δείχνουν μια καλή εικόνα. Είναι ένας προορισμός αγαπητός στο εξωτερικό, θα έχει συνέχεια. Εμείς φυσικά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Αφενός από την τοπική κοινωνία, πάρκινγκ, δρόμους, παροχές γενικότερα. Εμείς σαν επιχειρηματίες, αν και πιστεύω ότι το επίπεδο, το επιχειρηματικό επίπεδο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, από τα μαγαζιά μας, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο η παροχή υπηρεσιών. Οι τιμές, εγώ δεν θα έλεγα ότι για το εξωτερικό είναι κακές. Θα έλεγα ότι παραμένουμε ένα σχετικά καλός προορισμός για τον ξένο. Ίσως να υπάρχουν κάποιοι φθηνότεροι ανά την περιοχή, αλλά δεν είμαστε ακριβώς προορισμός. Άρα, αν πιστεύω, αν συντεταγμένα κάτσουμε κάτω και μελετήσουμε κάποια αρνητικά που μπορεί να υπήρξαν, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός.